Πάμε στον κύριο Δημητρακόπουλο, καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο τμήμα Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και το μεγάλο ερώτημα, είναι αν ξεμπερδέψαμε, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση. Ούτε κατά διάρκεια. Μάλιστα. Τα χειρότερα στατιστικά έρχονται. Και χωρίς να ολοκληρώσω το ερώτημα, καταλάβατε τι πήγα να πω. Με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Όχι μόνο αυτό, αλλά αν δούμε την ιστορία των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, η χειρότερη εβδομάδα είναι γύρω από το 15 Αύγουστο και η δεύτερη χειρότερη εβδομάδα είναι γύρω η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και έρχονται και τα μελτέμια, κύριε καθηγητά. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ορίστε. Έρχονται και τα μελτέμια, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος λόγος, ότι έρχονται τα μελτέμια, βορειοανατολική άνεμη που επιδεινώνουν την πυρκαγιά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το 15 Αύγουστο βγαίνει ο κόσμος έξω στην Ήπεθρο, ασχολείται με δραστηριότητες οι οποίες ενέχουν μπάρμπεκιου και όλα τα υπόλοιπα, οπότε αυξάνει ο κίνδυνος. Για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου δεν θα μιλήσω. Όσοι γνωρίζουν από ιστορία ενδεχόμενα μπορούν να με καταλάβουν. Πάντως η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και η εβδομάδα γύρω από τις 15 του Αυγούστου είναι οι πιο επικίνδυνες ιστορικά εβδομάδες από άποψη συχνότητας δασικών πυρκαγιών. Μα μέσα σε 15 μέρες είχαμε σχεδόν 670 πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην επαληθευτεί αυτό που μας λέτε, παρόλο που τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Το ευχόμαστε όλοι. Το ευχόμαστε όλοι. Ξέρετε, το κύριο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι τόσο ότι έχουμε πολλές παραπάνω πυρκαγιές. Είναι ότι οι πυρκαγιές που έχουμε καίνε με πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα, πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα από ό,τι στο παρελθόν, και αυτό οφείλεται στο ότι η καύσιμη ύλη είναι περισσότερη, είναι πλέον ξηρή, η θερμοκρασία του αέρα είναι εξαιρετικά υψηλή και μια σειρά από άλλους λόγους, με αποτέλεσμα οι ίδιες πυρκαγιές να καίνε πολύ μα πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και να είναι σχεδόν αδύνατον να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Μου έλεγε ένας ειδικός και φίλος ότι αυτό που παρατηρούν είναι ότι έχουν αλλάξει τα βόλτ της πυρκαγιάς, καλά το λέω. Τα βατ της πυρκαγιάς. Τα κιλοβάτ της πυρκαγιάς, ένα τετραγωνικό μέτρο, έχουν αλλάξει. Ενώ μια μέση πυρκαγιά στην Ελλάδα είχε περίπου 3.000 κιλοβάτ ένα τετραγωνικό μέτρο, τώρα έχουμε παρατηρήσει πυρκαγιές, πολύ μεγάλες πυρκαγιές βεβαίως, οι οποίες έχουν πάει και στις 150.000 κιλοβάτ. Και αυτό δείχνει και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, πολύ. 150.000. Ευχαριστούμε πολύ. Τα είπατε όλα. Καλή σας ημέρα. Μακάρι να μην είναι και ο Αύγουστος δύσκολος. Καλή σας ημέρα. Για το Ιούλιο έφυγε και χάσαμε και ανθρώπους, δυστυχώς.